Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ του καναλιού μας. Κώστας Βασιλόγιαννης είναι και σήμερα μαζί σας στην παρέα, αυτή τη φορά για την Ευρωλίγκα. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχουμε να αναλύσουμε πολύ ωραία πράγματα, καθώς οι δύο ελληνικές ομάδες στην προηγούμενη αγωνιστική πέτυχαν δύο μεγάλες νίκες. Ο Παναθηναϊκός συγκεκριμένα πήρε ένα μεγάλο διπλό μέσα στην Ισπανία. Είχε να κερδίσει στην Ισπανία 18 χρόνια. Συγγνώμη. Έπειτα από 18 σερί ήτες κέρδισες μέσα στην Ισπανία. Έτσι, τι 18 χρόνια είπαμε, συγγνώμη. Μπερδευτικά, λάθος μου. Μέτραγε 18 σερί ήτες στην Ισπανία και πήρε μια μεγάλη νίκη που το κρατάει ακόμα μέσα στην τετράδα της Ευρωλίγκα και τώρα παίζει στην τρίτη στις 9 και 4 στο ΆΚΑ και υποδέχεται την ΕΦΕΣ, αλλά και ο Ολυμπιακός από την άλλη με τη Μονακό πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη. Έτσι, μια νίκη ψυχολογίας θα έλεγα και είχε καιρό να πάρει μια μεγάλη νίκη. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα πιστεύω και θα παίξει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Τετάρτη στις 9.30 απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Βρισκόμαστε λοιπόν στην 20η αγωνιστική της Ευρωλίγκα και θα ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει πρώτος. Πρώτα θα αναλύσουμε τι έγινε στο παιχνίδι με τη Βαλένθια, να πούμε μερικά πράγματα και στη συνέχεια θα πάμε στο παιχνίδι που έρχεται με την ΕΦΕΣ. Τώρα να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό τραυματίστηκε ο Λούκα Βιλντόσα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι. Αποχώρησε με πόνους στο γόνατο, αμέσως μετά υποβλήθηκε σε μαγνητική και τα νέα δεν ήταν ευχάριστα, καθώς υπέστησε ρήξη μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο. Την Τρίτη θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αποκατασταθεί η ζημιά και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός για 1 με 1,5 μήνα. Συνεπώς θα είναι απώλεια για τον Παναθηναϊκό, γιατί με τη Βαλένθια έκανε το καλύτερο του παιχνίδι και πιστεύω ότι θα ανέβαινε σιγά σιγά. Ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι με τη Βαλένθια έπαιξε και χωρίς το Σλούκα, ο οποίος είχε ένα τράβηγμα στον προσαγωγό, και παρόλα αυτά θα αγωνιστεί με την ΕΦΕΣ, καθώς με τη Βαλένθια είναι στη 12, ήταν στη 12 αλλά δεν αγωνίστηκε. Από την άλλη, τώρα λόγω του τραυματισμού του Βιλντόσα θα πάρει χρόνο συμμετοχή στη θέση 1 και ο Τζέριαν Γκρατ παρέα με τον Κώστα Σλούκα. Αυτοί στην ουσία θα έχουν τον περισσότερο χρόνο συμμετοχή στη θέση 1 για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα. Αρχικά να αναλύσουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού που έγινε με τη Βαλένθια. Πριν πούμε κάποια πράγματα για την ΕΦΕΣ, την προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έτσι πήρε ένα παιχνίδι που έμοιαζε λίγο με κάποια παιχνίδια που είχε χάσει. Έτσι, παρόλα αυτά αυτή τη φορά η τύχη ήτανε με το μέρος του, αλλά πέρα από την τύχη μπορούμε να πούμε ότι έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή θα έλεγα, καθώς η Βαλένθια σε ένα σημείο βρέθηκε μπροστά με 36-29, ο Παναθηναϊκός μετά έκανε ένα σερί που και το 36-29 έγινε 36-37, ένα 8-0. Μετά η Βαλένθια απάντησε με 7-0 σερί. Ο Παναθηναϊκός το έκανε 47-47, δηλαδή το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι πάντα έβγαζε αντίδραση.
Μετά στην τελευταία περίοδο η Βαλένθια ήταν στο σύν 7 με 73-66. Έτσι, ενώ απέμεναν 6 λεπτά για να λήξει ο αγώνας. Και μετά ο Παναθηναϊκός το έκανε 77-77. Εδώ τώρα σας φέρνω κάποια παραδείγματα που δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα, καθώς πάντοτε αν η Βαλένθια έπαιρνε προβάδισμα, ο Παναθηναϊκός έβγαζε αντίδραση και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ο Παναθηναϊκός στην άμυνα μπλόκαρε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα του της Βαλένθια. Ο Chris Jones για παράδειγμα μπορεί να πέτυχε 10 πόντους αλλά δεν έκανε καθόλου καλό παιχνίδι, γιατί είχε 3 στα 7 δίποντα στην ουσία και 0 στα 1 τρίποντα, έχασε και 2 βολές, οπότε δεν έπαιξε ιδιαίτερα καλά. Ο Ντέιβις έμεινε και αυτός στους 10, έτσι, και ο Τζελέγε λίγο προσπάθησε με τους 13 πόντους, αλλά γενικά κανένα του της Βαλένθια δεν ήταν σε τόσο μεγάλη φόρμα, πράγμα που σημαίνει ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού έκανε καλή δουλειά. Ο Βιλντόσα που δυστυχώς τραυματίστηκε πέτυχε 19 πόντους, έκανε το καλύτερο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θετικός ήταν ο Τζέριαν Γκράτ με 13 πόντους, βοήθησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Για τον Γκράτ το έχουμε πει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός, αλλά και στην επίθεση θα σου πάρει λίγες προσπάθειες αλλά αποτελεσματικές. Είχε 3 στα 4 δίποντα, στα τρίποντα δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά, είχε 1 στα 5. Επίσης ο Μίτογλου ήταν θετικός με τους 11 πόντους, πήρε βοήθεια και από τον Γκριγκόνης, αλλά και η βολή του Λεσόρ ήταν αυτή που του έδωσε τη νίκη του στον Παναθηναϊκό, με το σκορ να είναι 81-81. Και ο Βιλντός επίσης είχε μια σωστή απόφαση, να πούμε, και πέτυχε το μεγάλο καλάθι της ισοφάρισης και πήγε το σκορ σε 81-81. Και στο τέλος η Βαλένθια είχε την επίθεση, ο Χάρπερ αστόχησε σε τρίποντο, ο Λεσόρ κέρδισε φάουλ και με μία στις δύο βολές έγραψε το 81-82, μετά απέμεναν 1,9 δευτερόλεπτα για τη Βαλένθια. Συνεπώς ο Παναθηναϊκός πήρε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη και έχει επικρατήσει και στον πρώτο γύρο με 90-73, συνεπώς με τη Βαλένθια σε περίπτωση ισοβαθμίας. Ποτέ στην Ευρωλίγκα δεν ξέρεις πώς θα σου έρθουν τα πράγματα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα έχει το προβάδισμα. Τώρα, σε έναν άλλον τομέα που τα πήγε πολύ καλό ο Παναθηναϊκός ήταν τα επιθετικά rebound, καθώς μέτρησε 12 επιθετικά rebound, σημαντικό αυτό, είχε 7 κλεψίματα, αλλά από την άλλη έκανε και 11 λάθη, οπότε τα λάθη είναι ένας τομέας ο οποίος πρέπει να περιορίσει. Έτσι, από την άλλη, είχε 11 στα 29 τρίποντα και 15 στα 34 δίποντα και αρκετές χαμένες βολές, 19 στις 29 βολές. Οπότε ήταν άστοχος ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι πολύ σημαντικό που χωρίς τον Σλούκα και με έναν Κέντρικ Ναν να κάνει το χειρότερο του παιχνίδι, ο Ναν είχε 7 πόντους με 2 στα 9 δίποντα, 22% στα δίποντα και 1 στα 3 τρίποντα. Οπότε χωρίς το Σλούκα και με τον Ναν να κάνει το χειρότερο του παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη. Και φέτος βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός, εκεί που δυσκολευόταν τα προηγούμενα χρόνια, όπως γνωρίζετε, ήταν τα εκτός έδρας παιχνίδια, τον τελευταίο καιρό βλέπουμε να ανταποκρίνεται πολύ καλά στα εκτός έδρας παιχνίδια και έχει πάρει και αρκετές σημαντικές νίκες με τη Μονακό, με την Αρμάνη και τώρα με τη Βαλένθια. Πάμε όμως στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΕΦΕΣ που έρχεται, παιδιά. Μία ΕΦΕΣ η οποία
πραγματικά έρχεται από μια ματσάρα που θα τη θυμόμαστε για χρόνια. Ένα παιχνίδι της με τη Ρεάλ που πήγε, που είδαμε 4 παρατάσεις και έληξε με 130-126. Ήταν το μάτς του αιώνα πραγματικά. Απίστευτη ματσάρα είδαμε στο Ρεάλ Εφές. Και πραγματικά η Εφές έχει έναν παιχταρά που ονομάζεται Σέιν Λάρκιν. Οπότε ο Λάρκιν θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σίγουρα τα Ταμάν θα ρίξει τον Τζέριαν Γκράτ πάνω στον Σέιν Λάρκιν, ο Γκράτ που είναι ο καλύτερος αμυντικός του Παναθηναϊκού στην περιφέρεια. Η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα με πάρα πολύ δυνατή περιφέρεια. Οπότε ο Λάρκιν θέλει σίγουρα τη μεγαλύτερη προσοχή. Είναι για μένα σίγουρα, αν όχι ο καλύτερος, τα 3 καλύτερα γκάρτ της Ευρωλίγκα. Όπως έχει και άλλους παίκτες που μπορούν να κάνουν τη ζημιά, όπως είναι ο Ντάριους Τόμσον, ο Ελάιζα Μπράιαν, το Ροντρίγκ Μπομπουά, ο Τίμπορ Πλάις, ο οποίος είναι ένας ψηλός που μπορεί να σουτάρει και τρίποντο. Συγκεκριμένα στο παιχνίδι της Εφές με τη Ρεάλ, ο Πλάις σούταρε 11 τρίποντα συνολικά και έχει και παίκτες όπως είναι ο Ντάμ και ο Τούρου που βοηθάνε την ομάδα. Συνεπώς είναι μια ομάδα που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Σίγουρα δεν είναι η Εφές του παρελθόντος. Έτσι με τον Αταμάν. Θα είναι και ένα παιχνίδι του Αταμάν κόντρα στην πρώην ομάδα του. Να πούμε ότι ο Tyreek Jones αποχώρησε τραυματίας στο μάτς της Εφές στη Μαδρίτη, οπότε είναι ερωτηματικό το αν θα παίξει στο παιχνίδι της Εφές με τον Παναθηναϊκό. Ο Κλάιμπερν και ο Ζίζιτς νομίζω είναι εκτός. Ο Ζίζιτς να πούμε ότι αποτελεί παρελθόν από την Εφές από τις 31 Δεκεμβρίου και πήγε στη Βίρτους. Ο Κροάτης έφυγε λοιπόν ο Ζίζιτς από την Εφές και ο Κλάιμπερν είναι εκτός νομίζω. Να πούμε ότι γενικά είναι μια ομάδα που έχει στο ρόστερ της πάρα πολύ καλού σουτέρ, όπως είναι ο Μπομπουά για παράδειγμα, που θέλει προσοχή στα σκέρν που θα γίνουν χωρίς την μπάλα, γιατί σίγουρα οι συμπαίκτες του θα προσπαθήσουν να τον βγάλουν ελεύθερο. Είναι ένας πάρα πολύ επικίνδυνος παίκτης και ο Παναθηναϊκός την είχε πατήσει και είχε πάθει ζημιά σε κάποια παιχνίδια από σουτέρ που έχουν άλλες ομάδες, οπότε και ο Μπομπουά είναι ένας πολύ αξιόλογος σουτέρ που χρειάζεται προσοχή. Έτσι πέρα από τον Λάρκιν, επίσης είπα προηγουμένως και για τον Πλάις ότι είναι ένα πεντάρι που σουτάρει τρίποντα και θέλει προσοχή στο pick and pop. Αλλά πιστεύω ότι άμα μπλοκάρει το Λάρκιν θα έχει κάνει σωστά τη μισή δουλειά με πολύ καλή άμυνα και σίγουρα πρέπει να βγαίνει και νωρίς η βοήθεια πριν ο Λάρκιν πάρει τα βήματα. Να πούμε, η Εφές πάντως είναι μια ομάδα που δεν έχει βρει πολύ καλά τη χημεία. Έτσι οι παίκτες δεν έχουν αποκτήσει χημεία μεταξύ τους. Κάποιοι βέβαια είναι μαζί καιρό, αλλά σίγουρα η απουσία του Βασίλη Μίσιτς έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην πτώση αυτής της ομάδας. Αυτή τη στιγμή έχει 7 νίκες και 12 ήττες, οπότε στην Ευρωλίγκα καταλαβαίνετε ότι δεν τα πάει πολύ καλά. Και πιστεύω ότι είναι τώρα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό μετά από την νίκη ψυχολογίας που πέτυχε στη Βαλένθια, καθώς έχει συνεχόμενα μάτς στην έδρα του και έχει και κάποιες συγκυρίες που τον ευνοούν. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία να κάνει ένα σερί νικών και να ανέβει κι άλλο στη βαθμολογία της Ευρωλίγκα. Οπότε σαν προγνωστικό δίνω τη νίκη του Παναθηναϊκού, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Και τώρα από τους παίκτες που θεωρώ ότι θα παίξουν καλά, πιστεύω ότι ο Μίτογλου θα κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι και τον χρειάζεται ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε στα rebound. Όπως και ο Λεσόρ θεωρώ ότι θα παίξει καλά και πιστεύω ότι ο Κέντρικ Ναν δεν θα επαναλάβει την κακή εμφάνιση που έκανε με την Βαλένθια. Οπότε Ναν, Μίτογλου και Λεσόρ θεωρώ ότι θα κάνουν καλό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό.
Και από την άλλη πιστεύω ότι ο Τζέριαν Γκράτ θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο με την άμυνα που παίζει για το μαρκάρισμα του Σέιν Λάρκιν. Πάμε τώρα και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέτυχε μία πάρα πολύ μεγάλη νίκη, να πούμε, μία μεγάλη νίκη απέναντι στη Μονακό, και πραγματικά ήταν μία νίκη ψυχολογίας που και ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα, να πούμε, και πέρα από την πλάκα πήρε πολλά πράγματα από αρκετούς παίκτες. Για παράδειγμα ήταν καταπληκτικός ο Μακίσικ, θύμισε παλιό καλό Μακίσικ, ο οποίος σε 19 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε πέτυχε 13 πόντους με 2 στα 6 δίποντα και 3 στα 4 τρίποντα. Ήταν και πολύ εύστοχος από 6 και 75. 14 πόντους είχε ο Άλεκ Πίτερς που είχε να αντιμετωπίσει και την πολύ σκληρή και σκυλίσια άμυνα του Τζον Μπράουν που τον κυνήγαγε σε όλο τον αγώνα. Πήρε μπρος ο Κάναν, έτσι δεν ξεκίνησε καλά αλλά βοήθησε πάρα πολύ σε σημείο που η μπάλα έκαιγε. Ο Φαλ επίσης έκανε πολύ καλά τη δουλειά του και ο Γόκαπ ο οποίος ήταν παντού. Το πολύ καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι κατάφερε να μπλοκάρει τον Μάικ Τζέιμς. Έτσι ο Τζέιμς ο οποίος πέτυχε μόνο 10 πόντους ενώ στα περισσότερα του παιχνίδια πετυχαίνει 25 πόντους, παιδιά. Τον μπλοκάρε πάρα πολύ καλά. Και ο πρώτος σκόρερ της Μονακό ήταν ο Ζαϊτέ ο ψηλός με 14 και όλοι οι άλλοι είχαν μονοψήφιο αριθμό πόντων. Οπότε αυτό δείχνει ότι ο Ολυμπιακός έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στην περιφερειακή του άμυνα και πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε ο πανταχού πληρών, ο πανταχού παρών Τόμας Γόκαπ. Τώρα, ο Μίτρου Λόγκ περιμένουμε να παίξει αυτή την εβδομάδα, καθώς θυμίζω ότι και αυτή την εβδομάδα έχουμε διαβολοβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Ένας παίκτης του Ολυμπιακού που δεν ήταν σε καλή μέρα ήταν ο Γκος, που έμεινε στο 0, όπως και ο Μπρασδέκης, όσο αγωνίστηκε δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του, αλλά και ο Φίλιπ Πετρούσεφ ακόμα δείχνει αρκετά διστακτικός, όπως και ο Μιλουτίνοφ δεν είναι σταθερός από τη μέρα που επέστρεψε από τον τραυματισμό του. Με την Αρμάν έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, αλλά με τη Μονακό δεν ήταν ούτε αυτό σε καλή μέρα. Ο Παπανικολάου βοήθησε πάρα πολύ με την άμυνά του. Έτσι, αλλά ο Γόκαπ θεωρώ ότι ήταν ο παίκτης κλειδί, ήταν παντού σε όλες τις δουλειές, καθώς πέρα από τους 9 πόντους μοίρασε και 9 assist και έπαιξε και καταπληκτική άμυνα πάνω στο Mike James. Τρομερός Τόμας Γόκαπ για μένα, σε όλους τους τομείς. Καθώς καμιά φορά δεν παίζει ρόλο να βάλεις 20 πόντους στο μπάσκετ, αλλά και το πώς θα κάνεις και άλλες δουλειές, όπως είναι η δημιουργία, όπως είναι η άμυνα, όπως είναι τα rebound, όπως είναι όλα θα έλεγα. Ο Μπρασδέκης όσο έπαιξε δεν βοήθησε, δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του. Τώρα με την προσθήκη του Μίτρου Λόγκ και όταν θα πάρει χρόνο και ο Νας Μίτρου Λόγκ, να δούμε πως ο Μπαρτζόκας θα μοιράσει το... Θα μοιράσει έτσι τους ρόλους, πώς θα διαχειριστεί το rotation στην περιφέρεια του Ολυμπιακού. Αυτό περιμένω να δω στην πορεία. Και τώρα για τον Ολυμπιακό έρχεται ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην Ισπανία με την Μπαρτσελώνα. Μία Μπαρτσελώνα η οποία από εκεί που πέρναγε μία περίοδο ντεφορμαρίσματος, τώρα στα αυτή την εβδομάδα ανέβηκε καθώς κατάφερε να πετύχει 2 νίκες, συγκεκριμένα κέρδισε τη Ρεάλ και την Μπασκόνια, η Μπαρτσελώνα, και συνεπώς βρίσκεται σε καλή κατάσταση από εκεί που είχε μια περίοδο ντεφορμαρίσματος που έχασε από τη Μονακό, έχασε μέχρι και από την Άλμπα. Η Μπαρτσελώνα η οποία φέτος έχει έναν πολύ φορμαρισμένο Γιάν Βέσελη, ο οποίος ήταν ο καλύτερός της στη νίκη που πέτυχε με την Μπασκόνια, εκεί που η Μπαρτσελώνα κέρδισε με 89-85. Ο Βέσελη λοιπόν είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα, να πούμε,
και φέτος πραγματοποιεί μια πάρα πολύ καλή σεζόν, θυμίζει δηλαδή τον Βέσελη που βλέπαμε στη Φενέρ. Επίσης ο Τζαμπάρι Πάρκερ ήταν θετικός με 17 πόντους, αλλά και ο Γούλερ Ναγκόμεθ με 16, οπότε είναι μια ομάδα που έχει μια καλή front line, αλλά έχει και καλή περιφέρεια, με παίκτες όπως είναι ο Σατοράνσκι, όπως είναι ο Λαπροβίτολα που δεν ήταν καλός με την Μπασκόνια, αλλά έχει δείξει την αξία του, έτσι όπως είναι ο Κάλινιτς που είναι ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός. Ο Πάρα που όταν μπει είναι, δείχνει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός σουτέρ. Γενικά πρέπει να προσέξει πολύ και την περιφέρεια, γιατί είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιά την περιφερειακή. Πρέπει να παίξει και καλή περιφερειακή άμυνα ο Ολυμπιακός, να το εκφράσω πιο σωστά. Γιατί η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα που μπορεί να σου κάνει ζημιά με το σουτ τριών πόντων από τα 6.75, πράγμα που είχε συμβεί στο ΣΕΦ, εκεί όπου είχε πολύ ψηλά ποσοστά στα τρίποντα, αλλά έχει και καλή front line, καθώς βάζει στο παιχνίδι της αυτά τα high-low που λέμε. Επίσης βλέπουμε ότι η Μπαρτσελόνα με τον Γκριμάου στο μπάγκο παίζει λίγο πιο ελεύθερα, ενώ με τον Γιασκεβίτσους έπαιζε ένα μπάσκετ που εκμεταλλευόταν το κάθε mismatch που είχε στην επίθεση. Από την άλλη, σίγουρα τον Βέσελη ίσως να χρειαστεί να τον αντιμετωπίσει και με παγίδες καμιά φορά. Ο Βέσελη είναι και ένας ψηλός που μπορεί και να δημιουργήσει από το χαμηλό post. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ για τον Ολυμπιακό ακατόρθωτο το διπλό. Στην Ευρωλίγκα όλοι μπορούν να κερδίσουν οπουδήποτε. Έτσι είναι, βλέπουμε φέτος την πιο ανταγωνιστική Ευρωλίγκα όλων των εποχών, αυτό έχω να σχολιάσω. Και πραγματικά, άμα παίξει την άμυνα που έπαιξε με τη Μονακό, θεωρώ ότι θα έχει κάποιες πιθανότητες και να μπορέσει να μπλοκάρει τα του της Μπαρτσελόνα. Για μένα πρέπει οπωσδήποτε σε αυτό το παιχνίδι να είναι σε καλή μέρα υψηλή του Ολυμπιακού. Ο Φάλ, ο Μιλουτίνοφ, ο Πίτερς, ο Πετρούσεφ λίγο να ανέβει. Τον Πετρούσεφ από ό,τι έχω δει δεν τον έχουν τροφοδοτήσει και πολύ με τα high-low οι συμπαίκτες του. Θέλει λίγο να τροφοδοτηθεί και σύνο ότι δεν πρέπει να είναι τόσο διστακτικός, πρέπει λίγο να ανέβει, να πούμε. Από την άλλη, σίγουρα πρέπει κάποιοι παίκτες να συνεχίσουν να παίζουν σταθερά καλά, όπως είναι ο Μακίσικ, τον οποίο χρειάζεται ο Ολυμπιακός, γιατί είναι ο μόνος περιφερειακός που μπορεί να κάνει drive και να φτάσει μέχρι το lay-up, που λέμε δηλαδή και τον Ταβάρες να έχει αντίπαλο, ο Μακίσικ δεν θα φοβηθεί. Είναι ένας έτσι δυνατός περιφερειακός που πέρυσι βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό και περιμένει να ανεβάσουν απόδοση ο Πετρούσεφ, αλλά και ο Μπρασδέκης τώρα δεν τραβάει. Ο Σίγμα και ο Μπρασδέκης δηλαδή αποδεικνύονται οι δύο αποτυχημένες μεταγραφές ως τώρα για τον Ολυμπιακό και περιμένουμε να δούμε την πορεία κυρίως του Μπρασδέκης, ο οποίος πέρυσι με τη Ζαλγκύρης έκανε καλή σεζόν, αλλά φέτος στον Ολυμπιακό δεν έχει ξεκινήσει καλά. Οπότε, ο Ολυμπιακός έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Η Μπαρτσελόνα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Για μένα είναι μια ομάδα τετράδας. Οπότε, πρέπει να τα κάνει όλα τέλεια τόσο σε άμυνα όσο και στην επίθεση. Στην επίθεση πρέπει να παίξει με το χαμηλό post. Πρέπει να τροφοδοτήσει και τόσο τον Φαλ όσο και τον Μιλουτίνοφ και με καλή κυκλοφορία της μπάλας να μπορέσει να βρει ελεύθερα σουτ. Τώρα, άμα ήταν να δώσω κάποιο προγνωστικό, σαν σημείο μου είναι δύσκολο να πω με σιγουριά το διπλό του Ολυμπιακού, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι για τον Ολυμπιακό, ότι ο Φαλ θα κάνει καλό παιχνίδι, που είναι σε καλή φόρμα. Ο Γόκαπ εννοείται. Τον Γόκαπ τον χρειάζεται και ο Ολυμπιακός στην άμυνα.
Αλλά και ο Κάναν και ο Πίτερς θεωρώ ότι θα βρούνε τα σουτ που ψάχνουν. Ο Πίτερς δεν θα έχει να αντιμετωπίσει και την τόσο σκληρή άμυνα του όπως τον έπαιζε ο Μπράουν της Μονακό. Πιστεύω ότι ο Πίτερς και ο Κάναν θα κάνουν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και από την Μπαρτσελόνα θα έλεγα ο Βέσελη κυρίως. Είναι ο παίκτης που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή στη γραμμή των ψηλών. Αλλά και ο Λαπροβίτολα, άμα βρεθεί σε καλή μέρα, μπορεί να κάνει ζημιά με τα σουτ τριών πόντων. Αυτά ήθελα να πω, παιδιά. Κώστας Βασιλόγιαννης ήταν μαζί σας και σε αυτό το βίντεο. Μην ξεχνάτε ποτέ να κάνετε like στα βίντεό μας και εγγραφή στο κανάλι μας. Σας περιμένουμε σύντομα στα επόμενα μας live. Το Vasco Sports, όπως ξέρετε, στηρίζει πάντα τις ελληνικές ομάδες όταν παίζουν στην Ευρώπη. Οπότε ευχόμαστε καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Μακάρι να έχουμε 2 νίκες, μακάρι να έχουμε 4 νίκες, μιας και πρόκειται για διαβολοβδομάδα. Και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.